όλες βγήκα από το γυμναστήριο. Η ώρα είναι 1:00. Εν τω μεταξύ εγώ ήρθα 10. Θα το μάλλον πώς είσαι. Πώς είσαι έτσι. Μόλις ξύπνησα. Πρέπει να το συνηθίσω πάλι όλο αυτό. Ξύπνα, αγαπημό μου. Ξύπνα, μωρό μου. Μωρό μου, ξύπνα. Άντε, αγαπημό μου. Μάμισα. Baby, σήκω μωρό μου. Άντε αγάπη μου. Το πρωινό των παιδιών έβαλα εδώ στο φυλάκι, φραουλίτσες. Έκανα μισό τόστ γιατί άμα βάλω ολόκληρο δεν το τρώνε. Οπότε έβαλα ένα τόστ, το κόψα στη μέση σε δύο κομματάκια, το μοίρασα. Και από ένα γιορτάκι. Δεν πρόλαβα να τραβήξω πριν πολλά από τα παιδιά, επειδή υπήρχε μία γκρίνια. Ο ένας δεν ήθελε να ντυθεί, ο άλλος δεν ήθελε να βάλει παπούτσια. Αργήσαμε λίγο, οπότε δεν πρόλαβα να τραβήξω κιόλας. Τώρα έχω γυρίσει σπίτι, έχω ετοιμαστεί, έχω πιει τον καφέ μου και θα πάω στο γυμναστήριο. Όμως πριν πάω στο γυμναστήριο, ετοιμάζω και το νητρικό μου. Παίρνω νητρικό μαζί με κρεατίνη. Εδώ έχω ετοιμάσει και τη τσάντα. Να σας δείξω λίγο το outfit μου. Γίνεται λίγο χαμός στο παιδικό. Έχω βάλει αυτό το μπουστάκι με κολάν και αυτή τη ζακετούλα. Πολύ cute το βρίσκω. Είμαι και με τα ακουστικά. Yes! Yes! Λοιπόν, έχουμε εδώ. Βάζω 300 μιλιγκράμμ νερό. Εμένα μου αρέσει να βάζω και πάγο για να είναι κρύο. Κρεατίνη το νητρικό. Μην αρχίσετε να μου λέτε «Α, η κρεατίνη είναι αναβολικό, είναι, θα σας πειράξει το σκότ» και όλα αυτά. Ψάξτε το πρώτα και μετά γράψτε μου. Δεν είναι αναβολικό η κρεατίνη. Και φύγαμε. Μόλις βγήκα από το γυμναστήριο, η ώρα είναι 1:00. Εν τω μεταξύ εγώ ήρθα 10. Τι έκανα το... Έκανα πόδια. Μετά πήγα πρώτη φορά σε μάθημα γιόγκας και ήταν ωραία, εντάξει. Στο τέλος μας κουκούλωσαν με κουβέρτες και έπρεπε να ξαπλώνουμε καμιά μισή ωρίτσα, έτσι με κλειστά τα μάτια, είχε ωραία μουσική. Καλά ήτανε, εντάξει. Τώρα πάω σπίτι να κάνουμε καμιά δουλίτσα, να δω και τι θα μαγειρέψω και σε 2 ώρες πρέπει να πάω να πάρω και τα παιδιά από το παιδικό σταθμό. Ξεκινάμε τις δουλειές. Θα ξεκινήσω από το σαλόνι, μετά θα συνεχίσουμε κρεβατοκάμαρα, κουζίνα, γενικά όλο το σπίτι είναι λίγο κάπως, οπότε έχω να σας δείξω υλικό. Πάμε! Bombs, bomb, bomb, bomb. So
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσετε ειλικρινά κάτω στα σχόλια. Για να μην νιώσω κι εγώ άσχημα που θα σας το δείξω τώρα. Σε όλα τα σπίτια, σε όλα τα σπίτια, δεν υπάρχει μία καρέκλα που είναι η δεύτερη ντουλάπα. Πες αλήθεια. Δεν είναι και το δικό, στο δικό σου σπίτι. Δεν έχεις μία τέτοια καρέκλα. Εμένα πάντα έτσι είναι. Such choices, future came and left like ghosts. No more messing, no caressing, heavy panning on the walls. How I did it to myself. Craving a hip, but this landscape, now my bed is cold inside. You let it burn, spat on a fuse. The table's dead, those rules were loose. I guess you had life. I wish you found love from the window, take a bad trip to the ground. Ναι, και τώρα αφού καθάρισα την κουζίνα, ήρθε η στιγμή να τηλερώσουμε πάλι, γιατί πρέπει να μαγειρέψω. Έχω βγάλει κοτόπουλο, έχει ξεπαγώσει και θα κάνω μικρές κοτομπουκές, έτσι σνιτσελάκια. Με παίρνει τηλέφωνο. Oh. Κοίτα τι άσχημη σου τα κλαις. Θέλω το κινητό σου. Γιατί θες το κινητό μου. Έχεις, μπορείς να πάρεις το τάμπλετ σου. Μπορείς να πάρεις το τάμπλετ σου, όχι το κινητό μου. Πόσο καιρό έχουμε να τραβήξουμε βίντεο? Δες, πόσο καιρό έχουμε να τραβήξουμε... Κοίτα το μαλλί σου πως είναι. Πώς είσαι έτσι? Πώς είναι έτσι, να στο μαζέψω μία? Να στο μαζέψω. Εκεί, κάτσε να στο μαζέψω. Λάκεται τον τερά, πάμε λα τσουτσου, πάμε λα τσουτσου. Δες πως είσαι. Θα τα πούμε, θα συνεχίσω το vlog αύριο επειδή κουράστηκα σήμερα. Έκανα πολλές δουλειές, πήγα γυμναστήριο, μαγείρεψα, φάγαμε. Είναι από αυτές τις μέρες που έχουμε διαφωνίες και θέλει να ντυθεί μόνη της. Και έχει βάλει μαύρο καλτσόν, ένα ροζ καλοκαιρινό φόρεμα, ζακέτα από πάνω και μαλώνουμε τώρα επειδή θέλει να τα βάλει αυτά. Έτσι θες να πας? Έτσι, ε? Και δεν σε το κάνω έτσι, 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 έτσι. Ναι, όμως δεν ταιριάζουν όλα αυτά. Όχι, θέλω... Θέλω έτσι. Τι? Δύο. Τι δύο? Έτσι μάτσοζε. Οκ, ρέμισε, τσίλ, τσίλ. Γεσίκο. Για να σε δούμε και σένα, τι έβαλες? Σήμερα ξύπνησα με μία όρεξη. Βασικά, όχι, με καμία όρεξη. Λέω σήμερα δεν θα κάνω απολύτως
τίποτα. Δουλειές σπιτιού έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται, γιατί το σπίτι μου είναι καθαρό. Περίεργο πράγμα, αλλά είναι καθαρό από χθες. Δεν θα πάω ούτε γυμναστήριο, θα κάτω σπίτι. Πήγα να κάνω το μπανάκι μου. Θα περιποιηθώ σήμερα. Λέω να ισιώσω το μαλλί, να το κάνω καμιά μπούκλα. Έκανα τα φρύδια μου. Θα κάνω και μια μασκούλα μετά. Τι θέλω να πω. Μην ξεχνάτε να περιποιήσετε. Α! Ξέρετε τι ήθελα να σας δείξω. Στο Instagram, βασικά στο προηγούμενο βιντεάκι, σας είχα δείξει αυτό το λέιζερ που είχα πάρει και σας είχα πει ότι άμα κάνει δουλειά θα σας το ξαναδείξω. Ένα σας λέω, αξίζει full τα λεφτά του, το παίρνεις μία φορά. Ό,τι καλύτερο, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Αυτά θα βγάλω γιατί δεν μπορώ. Αυτό εδώ είναι, κάντε το screenshot. Ό,τι καλύτερο. Αξίζει full. Απλά πρέπει να τηρείς τις... πώς τα λένε... πρέπει να κατεβάσεις την εφαρμογή και στην εφαρμογή σου λέει ακριβώς κάθε πότε πρέπει να το κάνεις. Άμα χάσεις μία μέρα, αυτό ήταν, πάει. Πρέπει να το κάνεις ακριβώς τη συγκεκριμένη εβδομάδα που σου λέει. Εγώ το είχα παρατήσει για κάποιο διάστημα. Χαζί, τέλος πάντων, αλλά τώρα ξεκίνησα πάλι. Αλλά εκείνες τους μήνες που το χρησιμοποιούσα έτσι όπως μου έλεγε, σοκ. Τρίχα, μηδέν. Εντάξει, δεν είναι ότι φεύγουν όλες, αλλά είναι... απλά πρέπει να τηρείς τις συνεδρίες, δηλαδή κατεβάζεις την εφαρμογή, βάζεις την πρώτη συνεδρία, πότε έκανες χέρια, πόδια. Και μετά από αυτό, σου λέει πότε θα είναι η επόμενη φορά που θα το ξαναχρησιμοποιήσεις. Τον επόμενο μήνα, την τάδε εβδομάδα. Την πρώτη εβδομάδα του μήνα, ξέρω. Πραγματικός λόγος που πάω γυμναστήριο. Εννοείται δεν θα σας άφηνα έτσι. Πάμε να κάνουμε ένα supermarket haul. Και θέλω στο τέλος να μαντέψετε πόσο πλήρωσα. Για αυτό εδώ. Λοιπόν, έχουμε εδώ ντοματίνια, μοτσαρέλα, φράουλες, μπριζόλες. Γίνονται πάρα πολύ ωραίες αυτές οι συγκεκριμένες στο φούρνο. Λάδι. Εδώ έχουμε στήθος κοτόπουλο, έτσι μικρά φιλετάκια. Μήλα, τόνο, εδώ Φιλαδέλφια, πιπεριές, αυτό για το πλυντήριο, γάλα, πέψη, κάτι φλακιούλες για τα παιδιά, μπρόκολο, iceberg, αβοκάντο εννοείται, γιαούρτι, παιδιά αυτά με τσίλι είναι τόσο νόστιμα, πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν πάρα πολύ, ψωμί, οδοντόβουρτσες για τα παιδιά, χρώματα για να βάψουμε τα αυγά, εδώ ένα διακοσμητικό τώρα για το Πάσχα, μανταρίνια, μια πίτσα, φέτα, κασέρι, σάλτσα ντομάτας, αυτά, μαντέψτε, πόσο, 80 ευρώ, πάρτα. Τι τα κάνουν αυτά τα παιδιά στον παιδικό σταθμό και κάθε φορά την παίρνει έτσι ο ύπνος. Πώς ήταν σήμερα το σχολείο? Πώς ήταν σήμερα το σχολείο? Δεν μας μιλάει. Παιδιά, γυρίσαμε σπίτι. Είχαμε πάει στη φίλη μου την Ειρήνη για καφεδάκι. Έπαιξαν εκεί λίγο τα παιδιά. Έκαναν σπηλιά, τράβηξαν μερικά πλάνα. Και ήταν δικό.
Γλυκό μου μπέ. Θέλω και εγώ. Ε, Πέπι, θα είσαι εδώ. Ναι, έλα σε το γλυκό μου. Η Ιωνιώνη πρέπει να βγει έξω. Και τώρα γυρίσαμε σπίτι. Εδώ θα κλείσω και το βίντεο γιατί κάνω τώρα, θα κάνω τα παιδιά μπάνιο, μετά θα βάλω για ύπνο και θα επεξεργαστώ το σημερινό βίντεο ώστε να ανεβεί αύριο. Αυτά! Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. Πολλά φιλάκια!